Στο Άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014 παρουσιάζεται το έργο Παντρολογήματα του Νικολάη Γκόγκολ με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη το Γιάννη Μπέζα. Εγώ τίποτα, εσύ θα πάτησε λίγο. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες, κοριό σας, πως ήρθε και με πάντρεψες ανάθεμα την ώρα. Να σου κακόπεσε. Εσύ δεν έτρεχες όλη μέρα από πίσω μου και με σταύρωνες να σου προνήθει. Τι δουλειά μου έκανα. Για δουλειά σου, μωρή παλιόγρια. Πού είναι η παλιόγρια, πού είναι η παλιόγρια. Γιατί γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ, μη μου πεις ότι ο Ποτκαλιώσιν σκέφτεται να. Ο Ποτκαλιώσιν σκέφτεται να. Και το μαθαίνω δεύτερος. Έτσι φαίνεται. Εγώ ο κολλητός του. Έτσι φαίνεται. Μα τον είδε τώρα η τρελή του. Ηλίθεια μου έκοψε το αίμα. Τρομάξαμε. Όχι, το ευχαριστηθήκαμε. Ζήτα μας τώρα και τα ρέστα. Αντί να φωνάζω εγώ, φωνάζεις εσύ. Γιατί μου κρύβεις πράγματα. Τι πράγματα σου κρύβει για το γάμο. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Μπέζο, έναν από τους πρωταγωνιστές της παράστασης και σκηνοθέτη της βραδιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παρουσιάσατε σήμερα, παίξατε ένα έργο του Γκόγκολ, ένα έργο που παρουσιάζει συνήθειες μιας άλλης εποχής. Παρουσιάζει όμως και τα ελαττώματα των ανθρώπων, τα οποία είναι διαχρονικά, δεν αλλάζουν. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός του θέατρου. Το θέατρο για να έχει ενδιαφέρον πρέπει να έχει τέτοια πράγματα. Αλλιώς είναι εκτονοτικό και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Έχει δηλαδή μόνο ενδιαφέρον στο να γελάσει κανείς, που και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πιο ενδιαφέρον ακόμα. Τα κλασικά έργα δείχνουν να έχουν απήχηση στον κόσμο. Όχι, δεν έχουν απήχηση στον κόσμο. Τα καλά έργα έχουν απήχηση στον κόσμο. Εξαρτάται πώς γίνονται τα έργα. Δεν είναι θέμα του έργου, είναι θέμα κυρίως της παράστασης. Δηλαδή πώς πραγματώνεται αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ότι ένα έργο είναι κλασικό, θα είναι και πετυχημένο. Δεν είστε ο πατέρας. Όχι κύριε, εγώ είμαι ακόμα ανήπαντρο. Χίλια συγγνώμη, ακουμπαμπά, πώς μου ήρθε. Πώς σου ήρθε, σίγουρα λιγουρεύεται την ύφη. Θέλετε την αγάφια τυχόνοβα. Ναι, δηλαδή όχι τίποτα. Όλα ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι σοβαρό. Καλέ τι σοβαρό. Περνούσα από κάτω και είπα να ανέβω πάνω να πω ένα γεια. Σοβαρό. Να πει ένα γεια. Με περνάει για βλάκα. Η κοπέλα είναι μέσα. Μέσα είναι. Μια ερώτηση τώρα στο Γιάννη Μπέζο, σκηνοθέτη. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει κανείς την ισορροπία στο αστείο και να μην περάσει στο γελίο. Δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή. Να σου πω κάτι, και το γελίο δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Θέλει να είσαι έτοιμος για όλα, δηλαδή όταν εκτίθεσαι σκηνή. Αλλά ούτε το γελίο, το οποίο το θεωρούμε ότι είναι κάτι που γίνεται εύκολο, δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς. Γιατί συνήθως λέμε ότι ο τάδε κάνει εύκολα αστεία. Για ανέβα και κάτω στη σκηνή, δεν είναι τόσο εύκολο. Πού συνεχίζετε τις παραστάσεις σας? Θα συνεχίσουμε 4 του μήνα στην Νέα Μάκρη και 5 στις Σαχαρνές στο Μενίδη και τελειώνουμε. Και μετά για το χειμώνα έχετε ετοιμάσει κάτι? Αυτά θα ανακοινωθούν ούτως ή άλλως επισήμως, οπότε θα μαθευτούν πιο συνολικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Είχαμε τώρα. Ο νέος που έφερε μαζί μου δεν αντέχει και δεν αντέχεται πλέον. Ο έρωτάς του για εσάς τι να σας πω. Έχω δει και έχω δει ερωτευμένους νέους. Αλλά αυτό πια! Κόψε κάτι, κόψε κάτι! Άσε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσείς μην κάθεστε σαν σακί με πατάτες. Καθίστε το αν θέλετε. Έτσι, όρθιο το σώμα. Ρίξτε του μια φλογερή ματιά να τον αποτελειώσετε. Δείξτε λίγο όμο, δεν έχετε άλλο ρούχο. Θα πορευτούμε με αυτό το καρπουζί. Να σας πω, αυτά εδώ τα δύο να είναι έτσι στην ίδια ευθεία και πιο κουκουναρέ. Έτσι, αυτό. Αυτό είναι. Για να δω τη φλογερή ματιά. Όχι εγώ, τι να την κάνω, εκεί η φλογερή ματιά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, σας αφήνω τώρα εγώ. Πάω να δω τι γίνεται με τα φαγητά. Από το Άλσος της Νέας Μύρνης για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.